Για να πω τα βασικά. Δεν πήρε λίγα τη φώναξε, δεν το γνωστά. Όχι, όχι, με άκουσε σε κάποια πράγματα και πάλι τα είπαμε πολύ έτσι. Γιατί δεν μου αρέσει να επεμβαίνω. Αυτό το παιδί, ενώ έχει τόσες ευαισθησίες, τις έδειξε μόνο εδώ. Και είμαι πολύ περήφανη για αυτό το παιδί μου. Με δουλεύεις πάρα πολύ και νομίζω ότι φαίνεται αυτό. Δεν πάμε να δείξουμε κάτι παραπάνω από αυτό που μπορούμε. Βασικά είναι κάτι που μιλάει, είναι ανθρώπινο. Είναι μια ανθρώπινη παράσταση. Δείξαμε ορισμένα πράγματα, συναισθήματα μέσα από το χορό και τη μουσική. Εγώ είμαι πολύ περήφανη για αυτή, για αυτό που έβγαλε, για αυτό που βγήκε. Και όλη η παραγωγή και όλο ήταν πολύ ωραίο. Επειδή ασχολούμαι και με το χορό, εμένα μου άρεσε πάρα πολύ. Εγώ συγκινήθηκα κιόλας, έκλαιγα. Η παράσταση είναι πολύ ενδιαφέρουσα γιατί είχαμε φιλοξενήσει και τη Μαριαλένη στο πλατό και μας μίλησε για την αγάπη της για το χορό και για αυτό που έχει ετοιμάσει. Της εύχομαι να είναι καλό ταξίδι γιατί είναι η πρώτη σκηνοθετική της απόπειρα και να είναι πάντα σε αυτή τη φάση που είναι τώρα πολύ ήρεμη, πολύ χαρούμενη και πολύ δημιουργική. Δουλέψανε πάρα πολύ. Τα σώματά τους μιλάνε. Είναι πραγματικά αξιοθαύμαστη και σπουδαία η Μαρία Ελένη Λικουρέζου. Ήταν ό,τι πιο αναζωογονητικό, σαν να είχα πάει στις Άλπεις και πήρα, ας πούμε, τον πιο καθαρό αέρα του κόσμου. Συγχαρητήρια στην Μαρία Ελένη. Πραγματικά είναι ένα κορίτσι πολύ ταλαντούχο. Νομίζω ότι είναι μια από τις ωραίες προσπάθειες για να δει ο κόσμος και την τέχνη του χορού και μέσα από την τέχνη του χορού να δει ιστορίες εσωτερικές. Ποιο είναι το μυστικό σας που σας κρατάει έτσι ζωντανή? Τα μποτόξάκια. Μποτόξ είναι στην εμφάνιση, στην ψυχή όμως. Είναι από μέσα. Αυτό είναι από μέσα, αλλά τα εξωτερικά εντάξει, θα βοηθούμε και λιγάκι. Το έξω βοηθάει το μέσα και το μέσα βοηθάει το έξω. Έτσι είναι. Εγώ είμαι πιο μικρή και από τις δυο μου τις κόρες. Τις έχω γεννήσει. Γιατί και οι δύο είναι λίγο κομιλφό, είναι λίγο συγκρατημένες. Θα ξεκινήσουν και αυτές, θα είναι, ελπίζω. Η κόρη του Βλάση Μπονάτσου και της Μάρθας Κουτουμάνου μεγάλωσε και είναι 18 και όπως λέει στην κάμερα της εκπομπής είναι έτοιμη να ακολουθήσει τα βήματα του πατέρα της αφού ήδη έχει γραφτεί σε σχολή υποκριτικής. Η γιαγιά τι λέει? Η γιαγιά είναι ενθουσιασμένη, μου λέει ότι είναι δύσκολο, μου λέει ότι έχει δουλειά, εννοείται. Εντάξει, τίποτα δεν είναι απλό και άμα μας αρέσει το καταφέρνουμε κιόλας. Μπήκε και στη διαδικασία, ας πούμε, να δει αν έχεις ταλέντο, αν είσαι καλή? Όχι. Μου λέει, το γουστάρεις, ωραία, κάντο, μου λέει. Αλλά θέλει δουλειά, θέλει να κάτσεις να ασχοληθείς. Και εννοείται από τη στιγμή που μου αρέσει, είναι πως θα ασχοληθώ κιόλας. Θέλω να κάνει αυτό που θα την κάνει ευτυχισμένη, θέλω να νιώθει καλά από αυτό που κάνει.